Φίλε μου, εάν παρατηρήσατε τον τελευταίο καιρό, ενώ από την αρχή της λειτουργίας του ελληνικού κράτους, αν θέλουμε να το λέμε κράτος, οι Ρότσιλ και οι δανειστές είναι στην Ελλάδα από το 1841 που άνοιξε η Εθνική Τράπεζα. Σε μια εκπομπή μου, σε μια ομιλία μου στην Κρήτη, το 13 νομίζω, το 14, είπα ότι οι εφορίες από το 1841 και πιο πίσω νομίζω, είναι ιδιωτικές. 200 χρόνια η εφορία είναι ιδιωτική. Βέβαια, όλα αυτά που κάναμε και όλος ο αγώνας που κάναμε, όλα τα τεράστια στοιχεία, τους έφερε σε δύσκολη θέση και κάνανε την ανεξάρτητη αρχή. Ακόμα χειρότερα για να μην φαίνονται και οι μέτοχοι. Και πριν φαινόσαν οι μέτοχοι και πίσω πριν τα χρήματα. Αλλά ποτέ δεν σας το είπε κανένας. Και δεν μας ενημέρωσε κανείς. Και πού πηγαίναν τα χρήματα του φόρου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι το κράτος όταν φορολογεί ουσιαστικά είναι η χρηματοδότηση του πολίτη σε έργα του δημοσίου. Τώρα, αν υπάρχει μια εταιρεία ιδιωτική η οποία είναι του δανειστή, θα πρέπει κάποιος να κάνει ένα ταμείο. Πόσα έχεις πράξει, πόσα του χρωστάγαμε, πόσα πρέπει να πάρουμε, πού πήγαν τα λεφτά. Αυτό έχει να γίνει 200 χρόνια. Όμως είδαμε και είδατε το τεράστιο κυνήγι που έχει γίνει στην εκείνη συνέλευση και δεις το πρόσωπό μου στον Αρτέμι τόσο ώρα. Καμία σημασία αν τα στοιχεία είναι ψεύτικα ή αν προσπαθούν να δείξουν το αληθινό ως ψεύτικο, το οποίο δεν γίνεται. Έχουν έρθει ώρες στο οποίο όλα θα αποκαλυφθούν, όλα θα είναι στο φως. Και είδαμε και τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Παρίσι να συναντήσει το παππού, το γέρο τον λέω, το Ρότσιλ. Να συναντήσει το Ρότσιλ και να κάνουν μια κουβέντα ότι τελείωσε το σώρα, σβήστον από το χάρτη της Ελλάδας, είναι εντολή και ότι κοστίσει είναι δικά μας. Αλήθεια. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τόσο εμφανές αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, δεν μπορώ να τα βάλω με τον Τσίπρα. Ξέρετε, οι πρωθυπουργοί έρχονται, φεύγουν και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει συνέλληνες να το προσέξετε και να το προσέξουμε όλοι. Γίνεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία για όλα τα μνημόνια, για όλα τα μέτρα που πέρασε. Ευθύνεται ο Σαμαράς. Δηλαδή με το που φεύγει ο Σαμαράς και έρχεται ένας άλλος, είτε λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε λέγεται Βενιζέλος, είτε οποιοδήποτε. Οπότε τι αλλάζει? Το κόμμα δεν ήταν στη Βουλή. Λες και ο Τσίπρας, λες και ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου ή ο καθένας πρωθυπουργός ψηφίζει τίποτα μόνος του, αφού η Βουλή το βγάζει. Αλλά η κυβέρνηση είναι τουλάχιστον 151 και πάνω άνθρωποι. 151, 160 ή 170 βουλευτές ψηφίζουν τα δεινά που παθαίνουμε. Γιατί τελικά με το που φύγει το πρόσωπο το κόμμα εξαγιάνθηκε? Συνελλήνες, αυτό είναι μια τεχνική του καθεστώτος, το οποίο εξακολουθούν και σήμερα να νομίζουν ότι θα μας πιάσουν κοροϊδά. Δηλαδή αν αλλάξεις το πρόσωπο της κεντρικής κοινής, τι αλλάζει? Αλλάζει τίποτα? Το κόμμα δεν ευθύνεται? Οι μηχανισμοί που θωρακίζουν την ιδεολογία ή το κόμμα ή την κυβέρνηση, αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι? Όχι άποψή μου, αλλά σίγουρα η Βουλή για μένα φέρνει ευθύνη. Η Βουλή συνέλληνες κυβερνάει και δεν κυβερνάει η κυβέρνηση. Γιατί όταν η αντιπολίτευση δεν θέλει κάτι, το βλέπει ότι είναι άδικο και πατήσει πόδι, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση, μπορεί να κάνει έλεγχο σε υπουργεία, σε τράπεζες, σε ιδρύματα, σε αστυνομία, όπου θέλει ο κοινοβουλευτικός άντρας μπορεί να κάνει έλεγχο. Κανείς δεν ασκεί το δικαίωμά του, παρότι της ασυγείας που έχουν και της απόλαυσης που έχουν όλων των προνομίων που έχουν. Συνέλληνες, είναι μεγάλη γελιότητα τώρα να αλλάζει κάποιος ένα πρόσωπο για να λέει καλημέρα σας κύριε, να δικήσω εγώ. Γιατί πριν δεν δικούσες εσύ? Γιατί όλοι αυτοί που βγαίνουν ως αρχηγοί κομμάτων δεν ήταν βουλευτές, δεν ήταν στη Βουλή, δεν ψηφίσαν τα μνημόνια, δεν ψηφίσαν τα μέτρα, δεν ψηφίσαν τον αφανισμό, τη δολοφονία, τη φτώχεια. Ποιος την ψήφισε? Εγώ που δεν έχω πάει ποτέ στη Βουλή και δεν έχω και άσυλο και ο καθένας μου κάνει μία μήνυση και κοιτάει που θα με βάλει φυλακή ή σε κανένα χαντάκι. Συνέχισε, αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Βέβαια,
δεν θα τα βάλω μαζί τους. Γιατί αυτά είναι πρόσωπα. Σήμερα είναι αυτός, αύριο είναι εκείνος, έτσι έχουν συνηθίσει. Και στις τηλεοπτικές σκηνές τα πάνελ τους φωνάζουν, λένε ότι γουστάρουν, ό,τι θέλουν. Τους φέρονται, μιλάει μία ώρα και δεν έχει πει τίποτα. Τι μας έχει πει, τίποτα δεν είπε. Δεν πειράζει. Το ζήτημα όμως είναι ότι από κάπου παίρνουν εντολές και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μαριονέτες. Έχω ξαναπεί ότι είναι ένα σενάριο γραμμένο από αλλογενείς, ανθέλινες και υπάνθρωπους με ηθοποιούς τους πολιτικούς. Βέβαια στο Παρίσι, ναι, η εντολή ήταν ο Σόρας και η Ελλήνων συνέλευση. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τον πλανήτη και πρέπει να το τελειώσεις. Η αλήθεια είναι, συνέλληνες, ότι αυτό που κάνω στην Ελλάδα το γνώριζαν οι αποστάτες και οι μεγάλες οικογένειες και κράτη ολόκληρα. Όταν λέω ότι είχα δύο συμβόλαια με την Αμερική και με τους αξιωματούχους, ναι, τα είχα. Όμως, θα πρέπει να σας πω ότι ενώ σας είπα ότι είναι όλα μαγνητοφωνημένα και οι συζητήσεις μας όλες, όπου θα έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση, και επειδή είμαι ένας έντιμος άνθρωπος, ό,τι λέω το κάνω, γι' αυτό λοιπόν ξέρουν τη συμφωνία και ποιος είναι ο Αρτέμης ο Σόρας και ότι συμφωνεί, αν συμφωνεί, πώς το κάνει. Έτσι λοιπόν, αφού κάναμε τις δύο υπογεγραμμένες συμφωνίες που αυτοί τις είχαν υπογράψει, δεν τις υπογράψα εγώ, αυτοί συμφώνησαν. Εγώ δεν είχα τη δύναμη να τους βάλω ούτε πιστόλι στο κεφάλι ούτε να τους εκβιάσω. Αντιθέτως, μετά από μεγάλους εκβιασμούς και από πιέσεις, βγήκανε δύο συμβόλαια συμφωνημένα που συμφωνήσαμε όλοι. Όμως αυτοί δεν τήρησαν το συμβόλαιό τους. Και σε μια μεγάλη κουβέντα που τους λέω, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα περιμένω εγώ εδώ πέρα δύο εβδομάδες. Εάν δεν εκτελέσετε μέχρι τη Δευτέρα, εγώ θα φύγω. Και τι θα κάνει η Δρεσδέρα, μου λέει. Οι αξιωματούχοι, οι μεγάλοι στον πλανήτη και οι οικογένειες. Δηλαδή, μου λέει, τι θα κάνεις. Θα σηκώσεις, μου λέει, τα φάντομ να μας κάνεις νταντά. Ρε παιδιά, λέγω, δεν είμαι τρομοκράτης, εσείς είστε. Εσείς έχετε. Αν και τα φάντομ που λέτε και τα αεροπλάνα και όλο το στρατό δεν είναι δικό σας. Είναι του πολίτη. Ο πολίτης έχει πληρώσει για να έχεις τάγκς, αεροπλάνα, για να έχεις διαστημόπλια, για να έχεις ό,τι γουστάρεις. Δεν είναι δικά σου. Ούτε σε ένα υπηρεσία, ούτε σε ένα αξιωματούχε, ούτε σε ένα θεσμό. Ο πολίτης έχει πληρώσει και είναι αυτά και δεν είναι κανενός. Και εσείς τα έχετε ιδιοποιηθεί. Δεν πειράζει. Όχι, λέω, δεν έχω τέτοια. Και τι θα κάνεις δηλαδή, μου λέτε. Άντε, δεν σου κάνουμε το συμβόλαιο. Άντε. Τι θα μας κάνεις εμάς. Εμείς είμαστε Αμερικοί. Εμείς είμαστε εδώ. Μεγάλη εβραϊκή οικογένεια, τι θα μας κάνεις. Λέω, τίποτα. Όταν θα παίξω τα ομολόγα σε εσάς και θα θέλουμε να μοιράσουμε χρήματα, την ώρα που θα τα βγάλω από το πορτοφόλι μου και θα τα κουμπίσω στην τράπεζά σας, θα είναι δικά σας. Και μετά θα με βιάζετε και θα με βιάζετε μέσα από τις τράπεζες, όσο τα έχω στο τσεπάκι μου είναι δικά μου. Έτσι, θα αγοράσω με τα ομόλογα χρέη και της χώρας μου, αλλά και άλλων χωρών. Τώρα μου λέει, είσαι τρελός. Αυτό μου λέει που κάνεις είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Όχι, όχι, όχι. Το τρίτο τον κάνατε εσείς. Εγώ θα κάνω το τέταρτο που είναι του χρόνου και θα σπάσω τον ψεύτικο χρόνο που εσείς κάθεστε και έχετε χτίσει πάνω σε αυτό. Αυτό το γυάλινο χρόνο, τον ψεύτικο, την ψευδέστηση θα τη σπάσω. Και έτσι έγινε. Τότε μετά από τις συμφωνίες κατέθεσα τα λεφτά στην Μόντρεαλ, τα ομόλογα, και ξεκίνησε μια μεγάλη διαδικασία. Άρα το καθεστώς ήξερε. Σήμερα λοιπόν ο γέρος, του στέλνω ένα μήνυμα του γέρου. Γέρο. Γέρος είναι ο Ροτσάιλντ. Γέρο, ξέρουμε και οι δύο ότι ένα κύτταρο δικό σου δεν έχεις απάνω σου. Κάθε κύτταρο που έχεις απάνω σου είναι ξένο με συμφωνίες πολλών ετών. Εγώ τα έχω όλα δικά μου. Εσύ και για να κατουρίσεις πρέπει να σου πούνε πού να πας. Διαταγές δεν δίνεις εσύ. Όμως ήρθα στο σπίτι σου. Ήρθα στην έδρα σου. Προσπάθησες να με φας, να με αγοράσεις, να κάνεις συμφωνία μαζί μου. Να κάνω με σένα που δεν είσαι εσύ, δεν πειράζει. Τώρα όμως σου λέω το εξής. Ήρθες στην έδρα μου. Και ενώ είσαι ήδη στην Ελλάδα με χιλιάδες κλεψές, παρανομίες και αποστασίες, έρχεσαι και δηλώνεις επίσημα ότι οι Rothschild έρχονται για να μας βάλουν στις αγορές. Σε ποιες αγορές να με βάλετε, ρε γερό?
Σε πιέζει για να μας δώσετε δάνεια. Να μας βάλετε στην αγορά να δανειστούμε. Γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε? Και να κάνω και μια ερώτηση. Κάθε εξάμηνο και κάθε μήνα που είναι η δόση για τον Data Gitav, από πού δίνεται? Μάλιστα. Δεν παίρνουμε δανεικά. Δεν θέλουμε κανένα δανεικό. Έχουμε δικά μας χρήματα. Και τώρα που θα τα αναζητήσουμε, θα την αχτεί η μπάγκα σου στον αέρα. Όλο αυτό το ψεύτικο που έχει κάνει. Και θα τελειώνει. Και φυσικά μιλάω σε σένα, αλλά δεν μιλάω σε σένα. Μιλάω στο διαόλια. Που κάθε κύτταρό σου το έχει μοιράσει. Είχε το χρόνο να διαπραγματευτεί. Τώρα είσαι στην έδρα μου. Συνέλληνες. Ακούστε. Όλοι θα έρθουν στην Ελλάδα. Όλοι θα μαζευτούν στην Ελλάδα για συμφωνία. Και αυτή είναι η παγίδα τους. Έρχονται. Όλοι θα έρθουν. Το θέμα είναι μόνο εσύ. Να καταλάβεις εσύ ποιος είσαι. Να καταλάβεις τη δύναμη και τη δυναμική που έχεις. Ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος και υπάρχουν σημάδια που δεν τα βλέπετε. Ασχοληθείτε μόνο με αυτά που μπορείτε να δείτε. Συστρατεύστε στον κόσμο. Μπείτε στη διαδικασία, μπείτε στη νόηση. Σπάστε κάθε τι ψεύτικο. Ακούτε μια γελιότητα που λέει ένας οικονομολόγος ή οτιδήποτε. Αμέσως μην το αφήσετε να κρέμεται. Διαλύστε το με νόηση, με απόδειξη, με στοιχεία. Μην τους αφήνετε να μας περνάνε ηλίθιος. Μην τους αφήνετε να πρέπει να καταλάβουν ποιοι είμαστε. Και όλα έχουν τελειώσει. Είναι ήδη τελειωμένα στον αέρα. Μυρίζει. Ο κόσμος μουρμουράει. Είναι ένας απόϊχος σαν το τσουνάμι που έρχεται σαν το σεισμό πριν γίνει. Ο κόσμος αυτό έχει γίνει. Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμο να διαλυθούν όλα. Όλα τα ψεύτικα τα δικά τους. Και όλοι περιμένουν τι θα κάνεις εσύ συνέλληνα. Όλοι αυτοί που βλέπεις περιμένουν εσύ τι θα κάνεις. Πώς ο κόσμος θα φερθεί. Αν ο κόσμος φερθεί έξυπνα, δυναμικά, ενωμένα, χωρίς να μπορέσει καμία προπαγάνδα από τις ειδικές τους πληρωμένες, γιατί οι προπαγάνδες πληρωμένες είναι. Τι νομίζετε, ομάδες πληρωμένες και μάλιστα του καθεστώτος. Μέσα στην ασφάλεια, μέσα στα δικά μας τα σπίτια είναι. Αυτή είναι λίγη. Δεν θα μπορέσει κανείς να σε ξανακουμπήσει. Γιατί ξέρεις τι λες. Μιλάς για το δίκιο σου. Μιλάς με τη λογική σου. Ποιος έρθει απέναντι στη λογική. Ποιος έρθει απέναντι στην αλήθεια. Να σου πει τι. Αυτό δεν υπάρχει. Να το πιάστο. Να το δέστο. Συνέλληνες. Συνέλληνες μου, ζείτε μοναδικές στιγμές. Γράφετε μια πραγματική ιστορία. Οι ελάνιες ψυχές σας είναι μέσα σας. Η νόησή σας θα πρέπει να βγει και να ενώσει τους πάντες. Πρέπει να εμπνεύσετε όλους τους συνέλληνες, να τους πάρετε το φόβο. Πάρτε το φόβο. Το άδικο είναι αυτό που θα και πονάει τον κόσμο και τον πνίγει. Αυτό το άδικο τώρα πρέπει να ξεσπάσει. Να φανεί τι έχει γίνει και να εισπράξετε το δίκαιο και το δικό σας. Έχει σημασία να είναι δικό σου και δίκαιο. Για αυτά που μόνο εμείς μπορούμε να τα δώσουμε. Όποιος έχει το δικαίωμα του, το έχουμε δώσει εμείς. Γιατί το δικαίωμα είναι αυτό που δίνεις. Για να δώσεις σε κάποιον το δικαίωμα πρέπει να υπάρχει δικό σου και να είναι δίκαιο δικό σου. Εάν δεν έχεις δικό σου και δικαίωμα, δεν μπορείς να του δώσεις δικαίωμα. Έχεις δίκαιο και δικό σου δίκαιο και δικό σου και του δίνεις το δικαίωμα χρήσης ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν αναζητάμε τα δίκαια και τα δικαία μας. Σηκωθείτε και πάρτε τα. Ανοίχτε γραφεία παντού. Διαλύστε όλη αυτή τη φοβία. Όλος αυτός ο μηχανισμός είναι δικός μας. Τι φοβάστε, δεν θα δουλέψει το δημόσιο? Έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε? Τι νομίζετε ότι είναι? Ξέρετε πόσες χιλιάδες θέσεις η Ελλήνων πολιτεία μπορεί να δημιουργήσει παγκοσμίως? Όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές σε μια τεράστια λεωφόρο. Ελάτε να τις πάρετε. Όπου θα καθίσει ο καθένας θα αξίζει τη θέση του. Σήμερα είναι η μεγάλη ευκαιρία, με τεράστιο άνοιγμα, ο καθένας να πάρει τη θέση του. Έλα να πάρεις όποια θέση σου αξίζει. Είναι δικιά σου. Και με την αξιοκρατία δεν θα στην πάρει κανένας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.